Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επαναλάβω τα θέματα και της διαδικασίας και ο αυτακυρισμός που υπάρχει στην κυβέρνηση. Απλώς να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα σκεφτεί μέχρι το τέλος αν θα συνεχίσει να νομοποιεί τέτοιες διαδικασίες. Θέλω να πω ότι έχουμε φτάσει τώρα με αυτό το μνημόνιο, να μην συζητήσουμε αν θα υπάρχει, ποιο μνημόνιο από αυτό δεν υπάρχει, ποιο μνημόνιο από αυτό που έχουμε μπροστά μας. Έχετε μια πλήρη συνοχή μεταξύ την οικονομική αναποτελεσματικότητα, την κοινωνική καταστροφή και τον απόλυτο παραλογισμό. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι η Ελλάδα θα βγει από την κρίση γιατί θα υπάρχει πιο φθηνό γάλα ή ότι θα μπορούν όλοι να πουλάνε το ψωμί εκτός από τα κρεοπολία. Δεν μπορώ να πιστέψω ως πολίτης, όχι ως οικονομολόγος, ότι πιστεύετε ότι θα έχουμε μια πιο λειτουργική κοινωνία αν οι γειτονιές μας έχουν λιγότερα φαρμακεία και λιγότερους φούρνους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι που λέγανε ότι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις εκτός μνημονίου, ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι να τα βάλουμε με τις καθαρίστριες και με τους φύλακες. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν ξέρετε ότι χτίζετε την καινούργια χρεοκοπία, ότι νομίζετε ότι να βγούμε στην αγορά που απλώς θα κάνετε μια αντικατάσταση θεσμικού χρέους με ιδιωτικού χρέους, αυτό θα δώσει χρήματα στην αγορά και στην ανάπτυξη και την παραγωγή. Θέλω να σας πω ότι η δικιά σας κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης κάνουν ένα πρωταρχικό λάθος. Και από αυτό το πρωταρχικό λάθος όλα τα άλλα τα λάθη έρχονται. Είναι το πρωταρχικό λάθος να νομίζετε ότι μπορεί να φτιάξετε μια οικονομία χωρίς την κοινωνία. Είναι να μην καταλαβαίνετε ότι μια οικονομία θέλει και κοινωνικά δίκτυα, θέλει και ενδιάμεσους θεσμούς, θέλει και πολλούς θεσμούς διαβούλευσης. Γιατί μόνο έτσι λύνεις το πρόβλημα της συλλογικής δράσης, το πρόβλημα της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης. Μόνο σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι άνθρωποι παίρνουν ρίσκο και επενδύουν. Αυτό δεν το καταλάβατε, δεν το καταλάβανε οι νεοφιλελεύθεροι, γι' αυτό έγινε η κρίση του 2008 και γι' αυτό είναι πενιχρά όλα τα αποτελέσματα την εποχή της κρίσης. Τι είναι το βασικό λάθος της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που το κάνατε και τώρα το εφαρμόζετε? Είναι να νομίζει ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, όλες οι κοινότητες, όλοι οι θεσμοί να υπηρετούν τις εξαγωγές και να υπηρετούν την εξωστρέφεια. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Τα καλά της παγκοσμιοποίησης έπρεπε να είναι για να υπηρετούν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και τις κοινότητές μας και τις γειτονιές μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να αρχίσουμε με τις ανάγκες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ζωντανή κοινωνία και μια ζωντανή οικονομία με ασφάλεια. Χρειαζόμαστε και κοινωνικά και παραγωγικά δίκτυα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανάγκες. Και χρειαζόμαστε ενδιάμεσους οργανισμούς δημοκρατίας και διαβούλευσης για να αισθάνεται ότι ο κόσμος έχει ένα λόγο για όλα τα πράγματα που τους επηρεάζει. Πάμε στην εργαλειοθήκη για τη ρύθμιση για το γάλα. Θέλουμε χαμηλή τιμή του γάλατος, αλλά θέλουμε και παραγωγικό ιστό σε αυτή την κοινωνία. Για το βιβλιοπωλείο, το φαρμακείο και για τους φούρνους. Θέλουμε φτηνά βιβλία και ψωμί και φάρμακα, αλλά θέλουμε και ζωντανές κοινότητες. Θέλουμε γειτονιές με ασφάλεια. Θέλουμε να έχουμε όλοι οι πολίτες πρόσβαση στον πολιτισμό. Για τις ρυθμίσεις για το λιανικό εμπόριο. Βεβαίως θέλουμε όλοι να καταναλώνουμε όποτε είναι, αλλά συγχρόνως θέλουμε και πολίτες που είναι και γονείς και θέλουν λίγο ελεύθερο χρόνο την Κυριακή. Θέλουμε και πολίτες που έχουν πολιτιστικές και πολιτικές ανάγκες και πρέπει να το έχουν αυτό. Χρειαζόμαστε μια καινούργια παραγωγική βάση. Μια παραγωγική βάση πάνω σε καινούργιες παραγωγικές συμμαχίες και νέες μορφές κοινωνικής παραγωγής. Τι κάνετε εσείς, αυτό κάνετε? Βοηθάει αυτό το νομοσχέδιο την παραγωγή ή μήπως αυτό που κάνει και για το γάλα και για το τσιμέντο και για τα προϊόντα πετρελαίου βοηθάτε τις εισαγωγές? Κοιτάξτε κύριοι και κύριοι συνάδελφοι τι λέει το νομοσχέδιο και πόσο εύκολο είναι να γίνουμε μια εισαγωγική κοινωνία μέσα στις διατάξεις που σας το φέρουν. Χρειάζομαστε
να έχουμε και ένα ισχυρό κράτος που στηρίζει την κοινωνία. Αλλά κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω κάτι άλλο. Η οικονομία είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το αφήσουμε στους οικονομολόγους. Μέσα σε μια οικονομία και στην μια κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλές σχέσεις. Υπάρχει η σχέση του γιατρού με τον ασθενή. Υπάρχει η σχέση του δάσκαλου με το φοιτητή. Υπάρχει η σχέση με τον πολίτη με το κράτος. Υπάρχει η σχέση του πελάτη με τον προμηθευτή. Υπάρχει η σχέση του καταναλωτή με το σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής. Δεν είναι όλα εμπορεύματα. Δεν είναι όλα θέμα της τιμής. Ο κύριος Χατζηδάκης μας ηρωνεύεται και λέει να κάνουμε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ ένα κίνημα υπέρ των ψηλών τιμών. Του απαντάμε. Εμείς κάνουμε κινήματα για πολίτες που έχουν πολλές ιδιότητες που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε πιο ισχυρές κοινότητες και πιο ισχυρή οικονομία. Και προπαντός βασιζόμαστε σε πολίτες που όχι μόνο ξέρουν την τιμή των πραγμάτων, αλλά και την αξία αυτών των πραγμάτων. Πάμε τώρα στις τράπεζες. Θεσμοθετείται η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο και τους πολίτες που επιμυστήκανε ένα τεράστιο ποσό ως χρέος για τη διάσωση των τραπεζών. Προσπαθείτε να επαναφέρετε όσο το δυνατόν γρηγορότερο το έλεγχο των τραπεζών στους ιδιώτες. Προσπαθείτε να καλύψετε νομικά τη ζημιά που προκαλέσατε. Αρνείστε την πρότασή μας να δοθεί στήριξη από το ΤΑΒΚΙ ΣΥΓΜΑ στις συνεταιριστικές τράπεζες για να υπάρχει αυτός ο κοινωνικός ιστός. Αρνείστε τη δική μας πρόταση για το Ταμείο Παρακατοθηκών και Δανείων για να μπορεί να παίρνει και νέες καταθέσεις και να γίνει ο κορμός μιας καινούργιας επενδυτικής τράπεζας. Όλα αυτά που κάνετε είναι και σκάνδαλο, όπως λέμε, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι μια καταστροφή της οικονομίας που δεν θα έχει εργαλεία ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν τον κόσμο μόνο προκυκλικά και δεν δανείζουν όταν τα πράγματα είναι καλά. Ξέρουμε ότι οι τράπεζες είναι πολύ μεγάλες και πάντα πρέπει να τις σώσουμε και άρα έπρεπε να ήταν μια δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές συνεταιριστικές τράπεζες, τράπεζες ειδικού σκοπού, επενδυτικές τράπεζες. Θα λύσει αυτό το πρόβλημα της ρευστότητας, μας ρωτάει ο κύριος Σακινίδης. Μόνο αν αλλάξει η ιδιοκτησία. Όχι, κύριε Σακινίδη, δεν θα το αλλάξει. Αλλά δεν ισχύει και το αντίθετο. Γιατί αυτό που μάθαμε πριν την κρίση και με την κρίση είναι ότι οι εμπορικές τράπεζες δεν υπηρετούν την πραγματική οικονομία και αντιθέτως δίνουν χρήματα και σε φούσκες και σε κερδοσκοπικά πράγματα. Τελειώνω με το θέμα στην αγορά εργασίας. Αν στην παραγωγή αυτό που κάνετε είναι να ευνοείτε τις εισαγωγές, για το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας, τι κάνετε? Με συγχωρείτε κύριε Τσακαλώτο. Κύριοι συνάδελφοι, για κάνετε λίγο ησυχία. Σεβαστείτε τον ομίλητη. Συνεχίστε. Αν, λέω, στην παραγωγή, αντί να τη στηρίξετε, αυτό που κάνετε είναι να ευνοείτε τις εισαγωγές. Αυτό που κάνετε στην αγορά εργασίας είναι να ευνοήσετε τις απολύσεις. Κοιτάξτε τη ρύθμιση για τις εταιρείες μίσθωσης εργασίας και εργαζομένων. Αυτό είναι που θα μας βγάλει. Αυτό είναι, κύριε Μαρκόπουλε, που θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Ότι θα έχουμε μεγαλύτερες απολύσεις. Ξέρετε τις οικονομικές μελέτες που είναι Mickey Mouse μελέτες. Και για την εργασία και οι αγαπημένες μελέτες του κυρίου Στουρνάρα για πώς όταν μειώσεις τη τιμή αυξάνεται το εισόδημα. Mickey Mouse μελέτες που στην αγορά εργασίας δεν αποδεικνύουν ότι οι απολύσεις βοηθάνε την απασχόληση και μειώνουν την ανεργία. Αλλά τι στην ουσία κάνετε? Κάνετε μια προλετεραιοποίηση. Κανένα από τα μέτρα δεν θα βοηθήσουν την απασχόληση, γιατί μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα και θα δείτε ότι μια εταιρεία έρχεται ένα σούπερ μάρκετ, κλείνουν τα μαγαζιά τα άλλα, κάνει μια αίτηση για 50 θέσεις εργασίας, έρχονται 1.500 που θέλουν αυτή την εργασία και τους δίνει 250 ευρώ για 4 ώρες δουλειά. Γιατί χρειάζεστε περισσότερο απελευθερωποίηση, εκτός αν είναι η βία προλεταιροποίηση και των μεσαίων στρωμάτων? Και τα μεσαία στρώματα και όλα τα επαγγέλματα δεν τα καταστρέφετε μόνο οικονομικά, τα καταστρέφετε και κοινωνικά, τα καταστρέφετε και
ως όργανα πολιτικής, όργανα και θεσμοί που θα μπορούν να μας ενημερώνουν για τα προβλήματα που θα μπορούν να έχουν λόγο. Για σας δεν υπάρχει τίποτα, όπως είπα στην εισήγησή μου, εκτός από το αυταρχικό κράτος και από κάτω μια γενικά μη ελεγχόμενη αγορά. Και πρέπει να σας πω ότι η αγορά εργασίας που φτιάνεται θυμίζει το έργο του Ηλία Καζάν, η αγωνία του λιμανιού, όπου έρχεται ένας αρχηγός και λέει εσύ και εσύ και εσύ θα εργαστείς σήμερα και εσύ και εσύ και εσύ δεν θα εργαστείς. Πάτε κάθε πρωί στην Κατεχάκη και Μεσογείου να δείτε ότι αυτό υπάρχει, δεν βλέπω κιόλας, ότι υπάρχει στην Κατεχάκη και Μεσογείου ακριβώς αυτό που χλέβαζε ο Ηλία Καζάν. Αυτή είναι η αγορά εργασίας που έχετε. Κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, η ανάκαμψη θα έρθει με όρθια την κοινωνία, με ζωντανή την κοινωνία και με τη συμμετοχή αυτή της κοινωνίας. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με μια πεθαμένη κοινωνία, μια κοινωνία που φοβάται, μια κοινωνία που έχει αστάθεια, μια κοινωνία που έχει αβεβαιότητα, μια κοινωνία που δεν μπορεί ούτε να συνεργαστεί, ούτε να έχει εμπιστοσύνη. Αυτή την κοινωνία καταστρέφεται με αυτό το νομοσχέδιο. Και θέλω να σας πω για όλους εσάς του ΠΑΣΟΚ που μας λέτε ότι δεν υπάρχουν συσχετισμοί για να αλλάξουμε κάτι. Άλλο. Έτσι θα αλλάξει τους συσχετισμούς. Όταν καταστρέφεται αυτή την κοινωνία, τη δυνατότητα να μπορεί ο κόσμος να παρέμβει. Έτσι θα αλλάξει τους συσχετισμούς. Αυτή είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Τι μας το λέτε μας όταν εσείς είσαστε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη γραμμή για να μην μπορεί να υπάρχει αντίσταση. Για να είναι όλοι οι ιδιώτες. Για να μην μπορούν να οργανωθούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει με μια ζωντανή κοινωνία. Δεν γυρνάμε στο κρατικισμό. Για μας ο σοσιαλισμός χρειάζεται ένα ισχυρό κράτος, αλλά χρειάζεται ένα ισχυρό κράτος που θα βοηθήσει την κοινωνία, τις κοινωνικές μονάδες, τις παραγωγικές μονάδες. Αλλά τέλος και πιο πολύ σημαντικό από όλα, θα είναι μια κοινωνία που οι πολίτες πραγματικά θα ξέρουν όχι μόνο την τιμή όλων των πραγμάτων, αλλά και η αξία που έχουν αυτά τα πράγματα στη ζωή μας.